το περπάτημα. Του μορφή του περπάτημας, δώσε τζούρα του πάτημα. Να είστε καλά. Ναι. Μετά την πλημμύρα ο Γιάννης συνέχισε, ο Γιάννης Λεμπές συνέχισε με το «Κάντονε Σταύρο». Είναι ένα άλλο ρεπορτάζ μέσα σε χώρο στον οποίο παρεπιδημούσε ο Μάρκος πολύ συχνά, δηλαδή σε τεκέ. Μάλιστα για την ιστορία καταγράφει και τα ονόματα. Τζούρα δώσε στον Πάτη μας, δώσε του Νικολάκη μας, γεια σου βρε Γιάννη Αραμπατζή. Καταγράφει τα μέλη που έπιναν μαζί. Καλά, έπιναν χασίσι. Εμείς θα μπορούσαμε να πιούμε ουισκάκι, κρασάκι, μπυρίτσα και τέτοια. Δεν είναι μόνο γι' αυτό ότι τα καταγράφει. Αποδεικνύει έτσι ότι το χασίσι δεν ήταν μόνο ειδονιστικό ποτό σε εισαγωγικά. Ήταν και συντροφικής απολαύσεως. Αυτοί που πηγαίναν κάτω στη Βρωμολίμνη, όπως την αποκαλεί ο Μάρκος Βαμβακάρης, στη Ζέα, στον Πειραιά, τι κάναν, προσπαθούσαν να βρουν οικογένεια. Ήταν ακόμα και πρόσφυγες από τη Σμύρνη, παιδιά τα οποία είχαν έρθει από την επαρχία, όπως ο Μάρκος από τη Σύρα. Και το μόνο που τους συνέβη ήταν το χασίσι. Δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος, ενδεχομένως ήταν ο χειρότερος. Όχι, ο προχειρότερος. Χειρότερος ήταν η ηρωίνη, ας πούμε. Αλλά του συνέδεε το χασίσι διότι είναι συντροφικής απολαύσεως. Και γι' αυτό, με αυτό το ρεπορτάζ, «Κάντονε Σταύρο», ένα κομμάτι το οποίο, το οποίο η μουσική προέρχεται από το φωκιανό ζεϊμπέκικο, για να καταλάβετε και τις καταβολές της μουσικής του Μάρκου, το οποίο έχει αφήσει εποχή. Να σας πω τώρα ότι οι πολιτικοί που έλεγα πριν που ξέρουν από ρεμπέτικα το αποδεικνύουν συνεχώς και πραγματικά με εκπλήσουν. Έλεγα ότι την πλημμύρα τσίμπησε ο Τσιτσάνης, με παράσυρε το ρε, μαμάνα μου δεν είναι ψέμα, και έκανε το γνωστό τραγουδάκι. Εντάξει. Μου λέει ο Μιχάλης, ο κ. Παπαγιαννάκης, μου λέει η μουσική αυτή δεν είναι το βαπόρι από την Περσία. Μάλιστα. Ο Μέγας Τσιτσάνης, ουδής ψόγος, τίποτε, τον σεβόμαστε με το χέρι στην καρδιά, τσίμπησε και τη μουσική από την πλημμύρα του Μάρκου και έκανε άλλο τραγούδι του, μεγάλη επιτυχία, γιατί ήταν μάγκας. Κανάς Ευρώπη σπουδαγμένος. Δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Τσίμπησε λοιπόν την πλημμύρα και έκανε το βαπόρι από την Περσία. Λίγο χαζοτράγουδο μετά από ένα περιστατικό, αλλά εν πάση περιπτώσει τραγουδήθηκε πολύ. Οι ρεμπέτησες που αναφερθήκανε πολύ και υπόθηκαν διάφορα, δεν θέλω να σχολιάσω φυσικά, ο καθένας λέει τη γνώμη του, εγώ λέω τη δικιά μου μες στο βιβλιαράκι. Οι ρεμπέτησες ήταν ένα φαινόμενο, κατά τη γνώμη μου. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο ή θα το διαβάσετε, θα το καταλάβετε. Μιλούσαν ισότιμα στους άνδρες και ήταν σίγουρο ότι δεν ήταν πουτάνες. Μία τέτοια λοιπόν λέει στο Μάγκα, ο οποίος είναι οπλισμένος με μαχαίρια, κουμπούρια, καταλαβαίνετε, μυϊκή δύναμη μεγαλύτερη και εξουσία μέσα στους τεκέδες και στους άλλους χώρους που αυτές παρεπιδημούσαν. Του λέει, άρε, τράβα ρε Μάγκα και αλάνι, τράβα και το πασαλιμάνι. Το λέει πάρα πολύ ωραία η Μαρία Σταφυλοπάτη. Αβάντε, μαέστρι. Thank you.
θάλασσα λιμάνι. Για πάντα δεν θα με βρεις. Θα γλιτώ μες στο καλαμάκι, κάθε βράδυ με ένα χασαπάκι. Θα γλιτώ μες στο καλαμάκι, κάθε βράδυ με ένα χασαπάκι. Να τη δείτε την κυρία που θα δείτε τώρα να μας κάνει πλάκα στο σπίτι της με ποδίτσα, με ποτό που έχει φτιάξει η ίδια στο Μεσολόγγι, να μυρίζει η γνωστή υγρασία που έφαγε αρκετούς στη γνωστή πολιοργία, ναι τόσο παλιά, αλλά να μυρίζει όμως και Μεσολόγγι. Κάτι μυρίζει αυτό το άτιμο το Μεσολόγγι και το αγαπάμε. Αν δεν έχετε πάει στον Αϊσημιό να πάτε. Να έρχεται λοιπόν αυτή η κυρία με ένα δίσκο με ποτό που έχει φτιάξει η ίδια να μας το σερβίρει και να λέει «Η πιο όμορφη γκαρσόνα είμαι εγώ». Κυρία Ευθαλία, που είστε? Παρακαλώ. Ναι. Και αυτή ήταν μια ρεμπέτησα της εποχής της, γιατί κορόιδευε τους άντρες. Ακούστε τα λόγια. Είναι και αυτό ένα καλό ρεπορτάζ. Δεν είναι του Βαμβακάρη, αλλά είναι ένα καλό ρεμπέτικο ρεπορτάζ. Η κυρία Ευθαλία Λόλου.
σαρκασμό. Στα πέταχτα μοιράζω τις μισές, στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν πουρβουάρ, τους λέγω ρεβουάρ και φεύγουνε στουπί. Ευχαριστούμε πολύ. Νο, έλα, πού είναι. Αφήνω πια τα φρικασέ, αφήνω τα χέλια. Κοροϊδεύεις γκομενίτσες και λες φίδι θα φας. Ω, τι λες, χέλι είναι. Αφήνω τα αυγοτάραχα. Πού είναι ο Χρήστος ο σύζυγος. Χρήστο. Στο, ρε εσύ, Μπαρόβιος από φοιτητής. Κατερίνα Τσιρίδου με το μπαγλαμαδάκι της, κυρία Μαρία Σταφυλοπάτη και ο Νίκος και ο Κώστας. Το συγκρότημα εμφανίζεται στο Ταξίμι. Όχι, έτσι, εντάξει. Κοιτάξτε. Πόσο, τρεις. Ταξίμι, Ταξίμι, Ταξίμι. Χαριλάου, Τρικούπη και Ισάβρον. Ας πούμε αύριο το βράδυ που θα είμαστε διάφοροι, έχουν Σμυρναίικα και Πολίτικα. Άπαιχτο το πρόγραμμα. Πέμπτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουν Ρεμπέτικα και Λαϊκά. Πολύ σωστό πρόγραμμα τα παιδιά. Βέβαια, μη μου πείτε τώρα χέρι Νιβιτάλο, όχι, είναι φίλοι, είναι αδερφοί, έρχονται παντού, πηγαίνω πάντα μαζί τους, δεν υπάρχουν οικονομικά μεταξύ μας. Λοιπόν, Ταξίμι. Το 1917 διαβάζω ότι κάποιος καημένος... Εντάξει ρε παιδιά, δεν παίρνει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, αφήστε με ήσυχο. Όχι πλάκα, εντάξει, λέτε ό,τι θέλετε. Το 1917 κάποιος μάγκας στη Σμύρνη, πολύ πονεμένος, έγραφε, διάβασε ένα γράμμα του, ότι ήταν πολύ απογοητευμένος γιατί πέρασε από το παράθυρο της αγαπημένης του και όχι μόνο αυτή δεν άνοιξε καθόλου, αλλά του είπαν, ξέρεις, έχει αραβωνιαστεί με άλλον. Τι να κάνει, έπρεπε να πάει να σβήσει κάπου τον πόνο του. Και ξέρετε πώς τον σβήναν, με κρασάκι και με τραγούδι. Βοηθούσαν αυτά τα δύο. 1917 ήταν. Μας χρησίμευσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα όταν ο Γιάννης, ναι, ο Γιάννης